Στο στούντιο φιλοξενούμε την κυρία Ελένη Μακρύ-Θεοδόρου, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια βουλευτή, φαντάζομαι, και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αργεί. Το υποψήφια είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο πρόεδρος και τα όργανα. Θέλετε εσείς όμως, δεν λέτε όχι. Κόμματος. Έχω θέσει τον εαυτό μου στη διάθεση του πρόεδρου. Ξέρω, από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, το πόσο αργεί αυτό είναι κάτι που. Το λέω για να μην μαλώσετε, επειδή κάτω λέει μόνο πρώην. Έπρεπε να λέει και υποψήφια βουλευτής. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα έχετε και κάποια άλλη. Δεν είναι σωστός ο όρος, γιατί κανένας δεν μπορεί να χρήσει τον εαυτό του υποψήφιο όταν τα όργανα και ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει αποφασίσει. Είμαι πρώην βουλευτής και αυτός ο τίτλος πρέπει να φέρεται σε οποιαδήποτε δημόσια εμφάνισή μου. Διχάζει την Ελλάδα η χρήση του ονόματος Μακεδονία για τα Σκόπια? Εγώ πριν να πω αν διχάζει ή δεν διχάζει, θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επέλεξε να ανοίξει ένα θέμα όταν από την άλλη πλευρά έχει ένα κρίσιμο νομοσχέδιο. Και η άλλη σοβαρή παρατήρηση... Θα τα πούμε για το πολυνομοσχέδιο πρέπει, σε λίγο. Βεβαίως. Και η άλλη παρατήρηση που πρέπει να κάνουμε είναι γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα εθνικό, αυτό που ήθιστε να γίνεται είναι να ενημερώνονται τα κόμματα, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, για τη θέση της διαπραγματεύσης της κυβέρνησης. Αυτό είναι για πρώτη φορά που δεν συμβαίνει. Ρώτησα τον κυβερνητικό βουλευτή λίγο πριν ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, γιατί κατηγορείτε εσείς στην κυβέρνηση ότι δεν έχει μία θέση. Είναι κάτι που το γνωρίζουν λέει όλοι. Λέει όμως ο ίδιος μου απάντησε, γιατί το ρώτησε αυτό ακριβώς, γιατί ήταν σίγουρο ότι θα το βάζετε και εσείς στο θέμα αυτό. Μου λέει ότι η θέση της κυβέρνησης, ανεξαρτήτως τι λέει ο κ. Καμένος, είναι η θέση που έχει ορίσει εδώ και χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι γνωστή. Αυτό μπορεί να το λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές και να είναι μία σαν είδηση και σαν εμφάνιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όμως πουθενά δεν έχει δηλωθεί σαν επίσημη θέση της κυβέρνησης. Δεν έχει ενημερωθεί κανένας γι' αυτό. Αντίθετα, βλέπουμε από τη μία τον έναν εταίρο της κυβέρνησης, τον κύριο Καμένο, μία να λέει ότι εγώ θα δεχτώ κάποιον γεωγραφικό προσδιορισμό, την άλλη φορά λέει ότι δεν δέχομαι κανέναν όρο ούτε πάνω ούτε κάτω, ούτε πέρα, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Από την άλλη, η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται και δεν τοποθετείται. Άρα, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει μία ενιαία στάση, μία εθνική γραμμή ή μία κυβερνητική γραμμή σε πρώτη φάση, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, ποια είναι η κυβερνητική θέση και από εκεί και πέρα να είναι και εθνική θέση. Υπάρχουν αλλαγές στα δεδομένα, γιατί ξέρετε ότι το Σκοπιανό είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα. Δεν είναι μόνο το θέμα της ονομασίας. Ξέρετε ότι υπάρχουν και αλυτρωτικές θέσεις, η χρήση των συμβόλων, των αγαλμάτων, το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει όταν δοθεί λύση, να δοθεί μία λύση συγκεντρωτική και όχι ένα μία ερώτημα λύση το οποίο εγώ για μόνο που θα βολέψει για να κλωτσίσουμε να κάνω την μπάλα λίγο παρακάτω. Λίγο, να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Και θα το κάνω με τον εξής τρόπο τώρα, γιατί όταν ρωτάω κανονικά δεν παίρνω απαντήσεις. Με ρωτάει εμένα κάποιος. Είσαι υπέρ της χρήσης του ονόματος Μακεδονία στην τελική ονομασία των Σκοπίων? Στεργιόπουλος, απαντάω. Όχι. Δεν θέλω να συμπεριλαμβάνεται στην τελική ονομασία των Σκοπίων το όνομα Μακεδονία. Δεν θέλω τον όρο Μακεδονία στο τελικό όνομα. Δεν θέλω. Εγώ ρωτάω. Είστε υπέρ της χρήσης του ονόματος Μακεδονία στο τελικό όνομα του γειτονικού κρατηδίου? Επειδή δεν μπορώ να τοποθετηθώ σαν πρόσωπο αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή μπορείτε εκφράζω... να τοποθετηθείτε ως πρόσωπο. Μισό λεπτό. Όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαφοροποιήστε από την κομματική γραμμή. Όχι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτή τη στιγμή, επειδή εκπροσωπώ εδώ έναν πολιτικό φορέα, ένα κόμμα, εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή θα μείνω στη γραμμή του κόμματός μου που λέει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να τοποθετηθεί και μετά θα γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Κάθε άλλη μέχρι κουβέντα, τώρα ισχύει η περιγραφή της κυρίας Μπακογιάννη στο Κοινοβούλιο. Κάθε άλλη κουβέντα νομίζω ότι είναι περιττή και ρίχνουμε λάδι στη φωτιά σε μία συζήτηση. Ρίχνουμε λάδι στη φωτιά όταν ανοίγουμε τα μάτια των πολιτών όμως. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Κάτι. Το να τοποθετείτε το να πει η κυρία Ελένη Μακρύ-Θεοδόρου δημόσια ότι εγώ δεν θέλω το όνομα. Λέω εγώ, δεν θέλω το όνομα.
κάθε συζήτηση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θέλω το όνομα. Αλλά είμαι υποχρεωμένη να πειθαρχήσω σε αυτά τα οποία και το κόμμα μου και όσα ακουστούν μετέπειτα στη Βουλή. Γιατί δεν επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιες τοποθετήσεις. Στη δημοκρατία που βρισκόμαστε δεν επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιες τοποθετήσεις. Αυτό που αυτή την ώρα είναι πιο σημαντικό απ' όλα είναι να ενώσουμε τους πολίτες και όχι να τους δικάσουμε. Σε ποια γραμμή, δεν υπάρχει γραμμή. Ακριβώς. Δεν υπάρχει γραμμή. Δεν υπάρχει γραμμή από κανέναν. Άρα δεν ενώνουμε. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται ο τίτλος από κάτω «Διχάζει την Ελλάδα η χρήση του ονόματος Μακεδονία». Αυτό, λοιπόν... Γιατί κανένας δεν λέει την άποψή του. Δεν λέει κανένας την άποψή του. Εγώ δεν θέλω, ρε παιδιά. Δεν το θέλω το όνομα Μακεδονία στο τελικό όνομα των Σκοπίων. Τώρα η αλήθεια είναι, για να λέμε έτσι και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, ότι Φύρομ, η σημερινή επίσημη ονομασία, το έχει μέσα, έτσι. Κύριε Στεργιόπουλε, και παλιά το είχε. Πριν υιοθετηθεί ο όρος Φύρομ, ήταν ένα κομμάτι της Ιουγκοσλαβίας με το όνομα Μακεδονία. Μην μείνουμε όμως αυτά, το τι έχει γίνει στο παρελθόν και το τι έχει χρησιμοποιηθεί. Αυτό που πρέπει αυτή την ώρα. Τι ισχύει τώρα, λέμε. Τι ισχύει τώρα. Αυτό λοιπόν που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορεί να αυτοαποκαλούνται Μακεδονία. Να αυτοαποκαλούνται Μακεδονία, όμως η πραγματική τους επίσημη ονομασία είναι το Φύρομ. Πάρα πολλές χώρες χρησιμοποιούν τον όρο. Αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που πρέπει να επιδιωχθεί είναι να υπάρχει ένα όνομα για οποιαδήποτε χρήση. Είτε είναι για το εσωτερικό, είτε είναι για το εξωτερικό, είτε είναι μεταξύ των δύο χωρών. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε... δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή, θεωρώ εγώ, είναι η προσωπική μου άποψη, το να βγαίνει ο καθένας και να κάνει μια προσωπική τοποθέτηση. Το θέμα είναι εθνικό, θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μια εθνική λύση. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση σε πρώτη φάση να καταλήξει τι διαπραγματεύεται, ποια είναι η κοινή της γραμμή, από εκεί και πέρα να ενημερωθούν Γιατί οι δυνατοί. Όποιοι είναι οι δυνατοί, εκτιμάτε εσείς, γιατί οι δυνατοί πιέζουν να δοθεί λύση εδώ και τώρα? Καταρχάς, ξέρετε ότι υπάρχει μια σύνοδος του ΝΑΤΟ η οποία επίκειται. Προφανώς θέλουν να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που τέτοια θέματα μπαίνουν, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους αλληλοσχετισμούς, τους βαλκανικούς αυτή τη στιγμή και με κατ' επέκταση τους διεθνείς, που κάποιοι έχουν συμφέροντα για να στηρίξουν ή να μην στηρίξουν προς μία κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που η χώρα μας, αυτό που η Ελλάδα πρέπει να επιζητήσει, είναι το καλύτερο και αυτό που συμφέρει την ίδια και όχι αυτό που προφανώς βολεύει ή που υπάρχουν για να εξυπηρετήσει ξένα συμφέροντα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δικά μας, στα ντόπια εδώ, και αυτό δικό μας ήταν βέβαια και το Σκοπιανό δικό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ δικό μας είναι, δεν είναι. Αλλά σας είπα, πάμε να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα. Ναι. Είναι ταυτόσιμος, ταυτίζεται με κάποιο άλλο θέμα, στο οποίο βεβαίως οι πολίτες το να βγαίνουμε και να φωνάζουμε μόνο για το ένα και να αφήσουμε στην άκρη κάποιο άλλο σημαντικό, έχει το σκοπό της η κυβέρνηση. 22 του μηνός λοιπόν έχουμε αξιολόγηση. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ολοκληρωθεί. Το καλοκαίρι θα βγούμε. Με όποιον τρόπο βγούμε. Εσείς έχετε βάλει και τα θέματα της καθαρής εξόδου, της ασφάλειας, της προληπτικής γραμμής, ξεκάθαρα. Τρέχει όμως αυτή τη στιγμή ένα πολυνομοσχέδιο. Και έχουμε δει και τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Τι λέτε εσείς? Νομίζω ότι κάθε πολίτης που έχει ενημερωθεί για το τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, προφανώς έχει τις ενστάσεις του. Είναι σίγουρο και είναι δεδομένο ότι δεν έχουν πλήρη ενημέρωση ούτε καν οι ίδιοι βουλευτές οι οποίοι καλούνται να το ψηφίσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα, 400-399 νομίζω ότι είναι για την ακρίβεια. Κάθε άρθρο, επειδή δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά υπάρχουν καταργούμενες διατάξεις, παραπέμπει σε κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι προκύπτουν από αυτά που έχουμε δει μια σειρά ζητημάτων. Πρώτα απ' όλα το θέμα των πληστηριασμών. Ήταν αυτή η κυβέρνηση και ήταν αυτά τα πρόσωπα που λέγανε, είχαν το σύνθημα, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τώρα φτάσαμε όμως ότι το σπίτι του ιδιοκτήτη με ένα mail στο χέρι τραπεζίτη. Ηλεκτρονική πληστηριασμοί. 1η Μαΐου. Και μάλιστα 1η Μαΐου. Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει αυτή η αριστερή κυβέρνηση στους εργαζόμενους να τους πάρει τα σπίτια τους ή να ξεκινήσει η ισχύ τους από τότε. Δεύτερο σημαντικό θέμα. Επιδόματα τέκνων. 15.000 οικογένειες χάνουν εντελώς το επίδομα
Και τουλάχιστον 55.000 οικογένειες θα δουν να μειώνεται το εισόδημά τους. Το αποτέλεσμα αυτό, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία έχει κατατεθεί μαζί με το νομοσχέδιο, μιλάει για μια περικοπή 50 εκατομμυρίων. Προσέξτε όμως, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί, χωρίς να είναι μνημονιακή δέσμευση, νέες δομές. Νέες δομές γενικών γραμματιών, μετακλητών υπαλλήλων, στις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη οικονομική για το πόσο θα στοιχήσουν. Τι κάνει, παίρνει από τους φτωχούς, παίρνει από την πολύτεκνη οικογένεια, που φαίνεται ξεκάθαρα, εδώ υπάρχει μια ιδεοληψία και ένα μίσος απέναντι στις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες, και πού τα πηγαίνει για να διορίσει, να κάνει το στρατό το δικό της, για να έχει την εκλογική της πελατεία. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Τρίτον, μεταβιβάσεις στο υπερταμείο των ΔΕΚΟ. Αστικές συγκοινωνίες, ΔΕΙΑΘ κτλ. Εκτός από τη δημόσια περιουσία... Για να μπορούν σε περίπτωση που να τις πουλήσουν. Εκτός από τη δημόσια περιουσία στα 99 χρόνια που έχει δεσμευτεί, άρα χωρούμε, πουλάμε και άλλη, πουλάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και άλλη ακόμα δημόσια περιουσία. Καζίνο. Αυτοί που φωνάζανε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει κανένα καζίνο, φτιάχνουν, υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες. Ο Δήμος Μυκόνου ήδη έχει βγάλει ομόφωνη απόφαση ότι δεν θέλει ένα καζίνο στο νησί του, και μάλιστα ένα νησί που προσφέρει στη δημόσια οικονομία, στην οικονομία της χώρας. Δεν θέλουμε τέτοιο τουρισμό, είπανε. Και προσέξτε τι κάνει, το πιο τραγικό που γίνεται από αυτή την κυβέρνηση. Νομοθετεί, ενώ υπάρχει απαγόρευση κάποιος να δανείζεται για να παίζει τυχερά παιχνίδια, μπορεί κάποιος να δανειστεί για να πάει να παίξει στο καζίνο μέχρι 50.000. Η αριστερή κυβέρνηση τα κάνει όλα αυτά. Αυτές είναι αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο, είναι αυτά που θα εφαρμοστούν, είναι μέτρα οικονομικά που θα αγγίξουν τους πολίτες από τους επόμενους μήνες. Και δεν είναι μόνο οι δεσμεύσεις που ήδη έχουν ψηφιστεί για το 2019, για το 2020, το 32, το 60. Μιλάμε και για άλλα μέτρα με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Θέλω να κλείσουμε με αυτό το οποίο πάντοτε με απασχολούσε εμένα σε αυτή τη διαδικασία. Η Νέα Δημοκρατία έχει απαντήσει ότι δεν είναι στη φιλοσοφία της να κινητοποιεί τον κόσμο προκειμένου να ρίξει αυτή την κυβέρνηση με όποια κυβερνητική φθορά. Είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να το κάνει το ΠΑΜΕ. Έχουμε δει συμπλοκές σε γραφεία υπουργών, είδαμε επεισόδια τις προηγούμενες μέρες και στο Σύνταγμα, είδαμε να χτυπούν αστυνομικούς στα μέλη του ΠΑΜΕ. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δημοσκοπικά είστε πάρα πολύ μπροστά, δεν κρίνετε σκόπιμο να αντιδράσετε κι εσείς? Γιατί στο δρόμο δεν έχουμε δει να αντιδράτε. Όπως πολύ σωστά είπατε, η φιλοσοφία η δική μας δεν ήταν ποτέ και ούτε θα γίνει τώρα να βγάλουμε τους πολίτες στο δρόμο. Θεωρούμε ότι όχι, δεν έχει νόημα. Το να διχάζεις τους πολίτες, το να είναι εμείς και εκείνοι, δεν έχει κανένα νόημα. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που πιστεύει είναι στο εμείς. Οι πολίτες πρέπει να κινηθούμε συντεταγμένα, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, να δηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους και να καταψηφίσουν αυτή την κυβέρνηση, η οποία κορόιδεψε τους πολίτες σε πάρα πολλά πράγματα. Και αν αργήσει αυτή η ώρα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει στη δημοκρατία κάτι που είναι πέρα από τους νόμους. Αυτή η ώρα θα έρθει, θεωρούμε ότι θα είναι σύντομα και θα είναι μέσα στο 2018, πέρα από ότι διατείνονται οι κυβερνητικοί βουλευτές και τα μέλη αυτής της κυβέρνησης, ο χρόνος δεν είναι υπέρ τους, είναι εναντίον τους, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να καταφύγουν στην λαϊκή εντολή, και νομίζω ότι ο λαός αυτή τη φορά θα διώξει μια κυβέρνηση η οποία, ενώ ήρθε και εγκαταστάθηκε στην εξουσία με άλλα κριτήρια, θυμάστε, περί καταργήσεις των μνημονίων κτλ., μας έσυρε σε μία διαδικασία η οποία γύρισε τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς τις προεκτάσεις αυτές θα τις ζούμε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό όμως που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι υπόσχεση αλλά είναι στάση για τα επόμενα χρόνια, είναι ότι πρέπει να ανατάξει την οικονομία, θα πρέπει να μειώσει τους φόρους, να δημιουργήσει εργασία
εργασία, δουλειές και να προσελκύσει επενδύσεις. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος για να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Και εγώ, καλώς να είστε βράδυ. Καλά, καλό σας βράδυ.